είναι πιο πολύ. Τώρα μόλις ο δεύτερος. Αρχίζουν και επιστρέφουν τα παιδιά. Εδώ ο τρίτος. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Τέταρτος. Μπράβο, μπράβο. Πέμπτος και το πρώτο κορίτσι μας. Συγχαρητήρια. Μπράβο σας παιδιά. Είσαστε σε πολύ καλή σειρά. Τέλεια, τέλεια. Μην το παρατάτε να περάσουμε την αψίδα. Έτσι, μπράβο, δυναμικά. Μπράβο. Με ρυθμό και τέμπο, περνάμε, περνάμε. Συγχαρητήρια, μπράβο. Τέλεια, να και η μικρή μας. Έρχεται και η μικρή μας το. Πάει πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα ο Παναγιώτης, είναι κοντά στο ρεκόρ, για να δούμε. Μπράβο, μπράβο στον Παναγιώτη Καρούτσο του Συλλόγου Δρομέων Υγείας της Ινιάς, τερματίζει πρώτος. Μπράβο Παναγιώτη, σε 32-02. 31-59 ο καθαρός χρόνος. 31-55 το ρεκόρ, μπράβο η προσπάθεια Παναγιώτη, μπράβο. Πάρε μια ανάσα ο Παναγιώτης Καρούτσος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας της Ινιάς. Ο δεύτερος καλύτερος χρόνος στην πιστοποιημένη διαδρομή. 31-55 με δικό του το 21 και το μετά από 3 χρόνια κάνει 31-59. Ναι, ναι, ναι. Δεύτερος, ο Γιάννης ο Καλογερόπλος είναι. Το γυμναστικό σύλλογο Αγγλίας, ένα χειροκρότημα σε όλα τα παιδιά, στο Παναγιώτη, στο Γιάννη και οι μικροί μας φίλοι να έρθουν εδώ μπροστά. Το Ακρίτα, ο Γιάννης ο Καλογερόπλος από το Μελιγαλά Μεσσηνίας. Ματίζει σε καθαρό χρόνο. 34 ακριβώς, δεύτερος ο Γιάννης, χαρτίρια. Προηγούμενη εβδομάδα πήρε μέρος και στα 10 χιλιόμετρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ήταν τρίτος στην κατηγορία του K23. Με 32,5 περίπου. Πλά μικρά παιδιά, αν μπορείς να τους δώσεις ένα μήνυμα, τι είναι αυτό που σε κινητοποιεί εσένα και τι θα ήθελες να περάσεις αυτούς τους μικρούς αθλητές. Ξέρω ότι είναι μεγαλύτερη παιδεία για τα παιδιά. Δίνεται ελεύθερα στο όλους τους μονές που μπορούν να το δώσουν στα παιδιά τους ακούγια. Γιατί... Παλιόγκο Βαγγέλης ήταν ο τρίτος. Εδώ μπροστά παιδιά να κάνει κοινότητα αν θέλετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συγχαρητήρια στο Βαγγέλη από το Αντίλια που ήρθε. Γιάννη εδώ μπροστά τώρα, μα δεν μπορούμε να ξεγράψουμε.
Μπράβο, μπράβο, θα πατήσουμε. Καράτσας Λάμπρος από το Ζάνι Project για τα τελικά. Και ο Νίκος Σταθακόπλος, ο πρωταθλητής, ο Σπαρταθλητής, ο Κοντομινάς ο Παναγιώτης και ο Νίκος Σταθακόπλος, ο Σπαρταθλητής, παρακαλώ από τα Μαλιάδα. Μπράβο, μπράβο. Συνεχίζονται οι τερματισμοί. Ξάτου μας Δημήτριος και Παναζής Παναγιώτης. Παναζής από το Σπάρτη, Διέλα Πλατανιάς. Ξάτου. Καλά. Μπράβο, μπράβο. Συνεχίζει ο τερματισμός των αθλητών. Μεγάλη προσπάθεια. Στα 10 χιλιόμετρα. Κατά το Πανελλήνιο δεν έχω ξεκουραστεί. Αύριο και το διασυλλογικό πρωτάθλημα στην Πάτρα, οπότε τρέχουμε για αύριο, αλλά μέτρη χιλιόμετρα. Μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους. Εντάξει, σίγουρα η κούραση είναι θετική. Παναγιώτης Μοτζούλης, μπράβο Παναγιώτη. Μπράβο σε όλα τα παιδιά που τερματίζουν. Συνοντάσουμε τον αγώνα της πόλης μας. Σίγουρα. Είναι αύριο το διασυλλογικό στην Πάτρα τα 5 χιλιόμετρα και το καλοκαίρι το Πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Βόλο. Πάμε να κάνουμε στα 5 χιλιόμετρα ένα πολύ καλό χρόνο κάτω από τα 15 λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ. Μαλιόγλου Βαγγέλης μαζί μας, είναι ο τρίτος. Θα μας μπει και αυτός κάποια λογάκια εδώ. Έτσι και το μικροκίνητο, θα νιώσουμε τον ανταγωνισμό, αν είναι η πρώτη φορά στην οποία. Είναι η πρώτη φορά και η καταγωγή από Μήκο. Πρώτη φορά συμμετέχα στην διοργάνωση. Δεν ήταν η μαζί του πρώτη φορά. Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω την προπονησία. Ο Παναγιώτης Κουλιάνης εντάξει είναι αξιόλογοι διαιτητές, ο Μουλής Μαγκόνα. Πολύ όμορφη διαδρομή. Ο Πάνας Κεφτάρι είναι σε κάθε συνάδελφο. Είναι ένας γνωστός του ΣΑΜ. Είναι μια πολύ καλή προπόνηση και είναι το πρώτο να το κάνει να το φέρει. Επίδοση δεν ήταν καλή, ήταν μια σημαντική φορά που τους πήρε ότι θα κάνουμε πάρα πολύ.